Τόσο οι φορητοί όσο και οι επιτραπέζιοι υπολογιστές διαθέτουν πολλές διαφορετικές θύρες που αποτελούν σημεία σύνδεσης μεταξύ της συσκευής και των περιφερειακών της. Μερικά από τα πιο κοινά περιφερειακά είναι το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, οι μονάδες οθόνης, ο εκτυπωτής, το ηχείο, οι μονάδες φλας και πολλά ακόμα. Η κύρια λειτουργία μιας θύρας υπολογιστή είναι να αποτελεί ένα σημείο σύνδεσης για το καλώδιο του περιφερειακού που επιτρέπει τη ροή δεδομένων μεταξύ δύο συσκευών. Οι θύρες του υπολογιστή ονομάζονται και θύρες επικοινωνίας, καθώς είναι υπεύθυνες για την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή και μιας περιφερειακής συσκευής. Γενικά, το θηλυκό άκρο της σύνδεσης αναφέρεται ως θύρα και συνήθως βρίσκεται στη μητρική πλακέτα. Στους υπολογιστές, οι θύρες κατηγοριοποιούνται σε δύο είδη με βάση τον τύπο ή το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία σε σηριακές και παράλληλες. Μια σηριακή θύρα είναι μια διεπαφή μέσω της οποίας μπορούν να συνδεθούν περιφερειακά χρησιμοποιώντας ένα σηριακό πρωτόκολλο το οποίο περιλαμβάνει τη μετάδοση δεδομένων ενός bit κάθε φορά σε μία μόνο γραμμή επικοινωνίας. Ο πιο συνηθισμένος τύπος σηριακής θύρας είναι ο D-Sub-Miniature ή D-Sub-Connector που μεταφέρει σήματα RS-232. Από την άλλη πλευρά, η παράλληλη θύρα είναι μια διεπαφή μέσω της οποίας η επικοινωνία μεταξύ ενός υπολογιστή και της περιφερειακής του συσκευής γίνεται με παράλληλο τρόπο. Σε αυτή, τα δεδομένα μεταφέρονται μέσα ή έξω παράλληλα, χρησιμοποιώντας περισσότερες από μία γραμμές επικοινωνίας ή καλώδιο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παράλληλης θύρας είναι η θύρα του εκτυπωτή. Η υποδοχή PS2 αναπτύχθηκε από την IBM για τη σύνδεση του ποντικού και του πληκτρολογίου. Η πρώτη της κυκλοφορία έγινε με τη σειρά Personal System 2 της IBM, από όπου πήρε και το όνομά της. Οι υποδοχές PS2 έχουν χρωματική κωδικοποίηση με MOV για το πληκτρολόγιο και πράσινο για το ποντίκι. Πρόκειται για μία θύρα DIN 6 ακίδων. Παρόλο που το pin-out και των δύο θυρών PS2, ποντικού και πληκτρολογίου, είναι το ίδιο, οι υπολογιστές δεν τα αναγνωρίζουν όταν συνδέονται σε λάθος θύρα. Η θύρα PS2 θεωρείται πλέον παλαιού τύπου, καθώς πολύ λίγες από τις σύγχρονες μητρικές κάρτες την περιλαμβάνουν. Η DB25 είναι μια παραλλαγή του D-Sub και είναι η αρχική θύρα για σηριακή επικοινωνία RS-232. Αναπτύχθηκε ως η κύρια θύρα για σηριακές συνδέσεις που χρησιμοποιούν πρωτόκολλο RS-232, αλλά οι περισσότερες από τις εφαρμογές δεν απαιτούσαν όλες τις ακίδες. Η DB25 σπάνια χρησιμοποιήθηκε ως σηριακή θύρα και συχνά χρησιμοποιήθηκε ως παράλληλη θύρα εκτυπωτή, ως αντικατάσταση της Centronics 36 ακίδων. Η DE9 είναι η δεύτερη σηριακή θύρα που αναπτύχθηκε για σηριακή επικοινωνία με βάση το RS-232. Είναι ένα σύνδεσμος D-Sub με κέλυφος E και συχνά ονομάζεται DB9. Μία θύρα DE9 ονομάζεται επίσης θύρα COM και επιτρέπει πλήρη αμφίδρομη σηριακή επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή και του περιφερειακού. Ορισμένες από τις εφαρμογές της θύρας DE9 είναι σηριακή διεπαφή με ποντίκι, πληκτρολόγιο, modem, τροφοδοτικά UPS και άλλες εξωτερικές συμβατές συσκευές RS-232. Η χρήση των θυρών DB25 και DE9 για επικοινωνία δεν είναι πλέον τόσο συνηθισμένη, καθώς έχουν αντικατασταθεί από USB ή άλλες θύρες. Οι παράλληλες θύρες αποτελούν διεπαφές μεταξύ υπολογιστή και περιφερειακών συσκευών, όπως εκτυπωτές, με παράλληλη επικοινωνία. Μια παράλληλη θύρα που ονομάζεται και Synchronic είναι μια θύρα 36 ακίδων που αναπτύχθηκε ως διεπαφή για εκτυπωτές και σαρωτές. Πριν από την ευρεία χρήση των θυρών USB, οι παράλληλες θύρες ήταν πολύ συχνές στους εκτυπωτές. Οι θύρες ήχου χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση ηχείων ή άλλων συσκευών εξόδου ήχου με τον υπολογιστή. Τα ηχητικά σήματα μπορεί να είναι είτε αναλογικά είτε ψηφιακά και ανάλογα με το είδος, η θύρα και ο αντίστοιχος σύνδεσμος διαφέρουν. Είναι η πιο συνηθισμένη θύρα ήχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση στερεοφωνικών ακουστικών ή καναλιών surround ήχου. Ένα σύστημα 6 συνδέσεων περιλαμβάνεται στην πλειονότητα των υπολογιστών για έξοδο ήχου καθώς και σύνδεση μικροφών. Οι 6 συνδέσεις έχουν χρωματική κωδικοποίηση σε μπλε, πράσινο, ροζ, πορτοκαλί, μαύρο και γκρι χρώμα. Αυτές οι 6 συνδέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαμόρφωση ήχου surround για έως και 8 κανάλια. Η μορφή ψηφιακής διασύνδεσης Sony Philips είναι μια διασύνδεση ήχου που χρησιμοποιείται στα οικιακά μέσα. Υποστηρίζει ψηφιακό ήχο και μπορεί να μεταδοθεί χρησιμοποιώντας ένα ομοαξονικό καλώδιο ήχου RCA ή ένα σύνδεσμο οπτικών ινών TOSLIN. Οι περισσότεροι υπολογιστές οικιακών συστημάτων ψυχαγωγίας είναι εξοπλισμένοι με S
PDIF μέσω Toslink. Το Toslink, το Simba Link, χρησιμοποιείται συχνότερα με θύρα ψηφιακού ήχου που μπορεί να υποστηρίξει ήχο surround 7,1 καναλιών με ένα μόνο καλώδιο. Η θύρα VGA βρίσκεται σε πολλούς υπολογιστές, προβολείς, κάρτες βίντεο και τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας. Είναι ένα σύνδεσμος D-Sub που αποτελείται από 15 ακίδες σε 3 σειρές. Η θύρα VGA είναι η κύρια διεπαφή μεταξύ υπολογιστών και παλαιότερων οθονών CRT. Οι σύγχρονες οθόνες LCD και OLED υποστηρίζουν θύρες VGA, αλλά η ποιότητα της εικόνας μειώνεται. Το VGA μεταφέρει αναλογικά σήματα βίντεο με ανάλυση έως και 648x480. Με την αύξηση της χρήσης ψηφιακού βίντεο, οι θύρες VGA αντικαθίστανται από θύρες HDMI και θύρες οθόνης. Η DVI είναι μια ψηφιακή διεπαφή υψηλής ταχύτητας μεταξύ ενός ελεγκτή οθόνης, όπως ενός υπολογιστή, και μιας συσκευής οθόνης. Αναπτύχθηκε με σκοπό τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων βίντεο χωρίς απώλειες και την αντικατάσταση της αναλογικής τεχνολογίας VGA. Υπάρχουν τρεις τύποι συνδέσμων DVI με βάση τα σήματα που μπορεί να μεταφέρει: DVI-I, DVI-D και DVI-A. Το DVI-I είναι μια θύρα DVI με ενσωματωμένα αναλογικά και ψηφιακά σήματα. Το DVI-D υποστηρίζει μόνο ψηφιακά σήματα και το DVI-A υποστηρίζει μόνο αναλογικά σήματα. Τα ψηφιακά σήματα μπορούν να είναι είτε ένας μονός σύνδεσμος είτε ένας διπλός, όπου ο μονός υποστηρίζει ένα ψηφιακό σήμα με ανάλυση έως και 1920x1080 και ο διπλός με έως και 2560x1600. Η θύρα Mini DVI αναπτύχθηκε από την Apple ως εναλλακτική λύση στη θύρα Mini VGA και είναι φυσικά παρόμοια με αυτήν. Είναι μια θύρα 32 ακίδων και είναι ικανή να μεταδίδει σήματα DVI, S-Video και VGA με αντίστοιχους προσαρμογείς. Η θύρα Micro DVI, όπως υποδηλώνει το όνομά της, είναι φυσικά μικρότερη από τη Mini DVI και είναι ικανή να μεταδίδει μόνο ψηφιακά σήματα. Αυτή η θύρα μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικές συσκευές με διασυνδέσεις DVI και VGA και απαιτούνται αντίστοιχοι προσαρμογείς. Το DisplayPort έχει αναπτυχθεί με σκοπό την αντικατάσταση των θυρών VGA και DVI ως η κύρια διεπαφή μεταξύ υπολογιστή και οθόνης. Η DisplayPort διαθέτει υποδοχή 20 ακίδων που είναι πολύ λιγότερες σε σύγκριση με τη θύρα DVI και προσφέρει καλύτερη ανάλυση. Η Apple παρουσίασε μια μικροσκοπική έκδοση του DisplayPort και την ονόμασε Mini DisplayPort. Παρόλο που το Mini DisplayPort έχει 20 ακίδες, το φυσικό μέγεθος του συνδέσμου είναι μικρότερο από ένα κανονικό DisplayPort και το pinout είναι επίσης διαφορετικό. Το Component Video είναι μια διεπαφή όπου τα σήματα βίντεο χωρίζονται σε περισσότερα από δύο κανάλια και η ποιότητα του σήματος βίντεο είναι καλύτερη. Η θύρα μεταδίδει τόσο αναλογικά όσο και ψηφιακά σήματα βίντεο. Οι θύρες Component Video που χρησιμοποιούνται συνήθως χρησιμοποιούν τρεις συνδέσμους και έχουν χρωματική κωδικοποίηση σε πράσινο, μπλε και κόκκινο χρώμα. Η σύνδεση S-Video ή Separate Video χρησιμοποιείται για τη μετάδοση μόνο σημάτων βίντεο. Η ποιότητα της εικόνας είναι καλύτερη από αυτή του Composite Video, αλλά έχει μικρότερη ανάλυση από το Component Video. Η θύρα S-Video έχει γενικά μαύρο χρώμα και υπάρχει σε όλες τις τηλεοράσεις και τους περισσότερους υπολογιστές και αποτελείται από μόνο 4 ακίδες. Το HDMI είναι συντομογραφία του High Definition Media Interface. Είναι μια ψηφιακή διεπαφή για τη σύνδεση συσκευών υψηλής ευκρίνειας και εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας, όπως οθόνες υπολογιστών HDTV, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, κονσόλες παιχνιδιών, κάμερες υψηλής ευκρίνειας και άλλα. Το HDMI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά μη συμπιεσμένων βίντεο και συμπιεσμένων ή μη συμπιεσμένων ηχητικών σημάτων. Η υποδοχή HDMI αποτελείται από 19 ακίδες. Με την έκδοση HDMI 1.3 κυκλοφορεί ένας νέος συνδυασμός θύρας HDMI και σύνδεσης που ονομάζεται Mini HDMI. Είναι μικρότερο από μια κανονική θύρα HDMI, αλλά έχει επίσης 19 ακίδες. Προορίζεται για φορητές συσκευές, όπως φορητούς υπολογιστές, κάμερες, βιντεοκάμερες και δεν είναι τόσο δημοφιλής. Με την έκδοση HDMI 1.4 κυκλοφόρησε και η Micro HDMI, η οποία έχει επίσης 19 ακίδες, αλλά το pinout είναι διαφορετικό. Η Micro HDMI χρησιμοποιείται συχνά σε κάμερες, υπολογιστές όπως το Raspberry Pi και άλλα, όπου φυσικά είναι δύσκολο να συμπεριληφθεί κανονική θύρα HDMI. Η θύρα USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων, να λειτουργήσει ως διεπαφή για περιφερειακά
και ακόμα και να λειτουργεί ως τροφοδοτικό για συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτή. Υπάρχουν τρία είδη θύρας USB, Type A, Type B, η Mini USB και Micro USB. Η θύρα USB Type A είναι μια υποδοχή 4 ακίδων με διαφορετικές εκδόσεις. Το USB Type C είναι η τελευταία προδιαγραφή του USB και έχει δημιουργηθεί για να αντικαταστήσει τους τύπους A και B. Η θύρα USB Type-C αποτελείται από 24 ακίδες. Επίσης, η δυνατότητα χειρισμού υψηλού ρεύματος χρησιμοποιείται στην τελευταία τεχνολογία γρήγορης φόρτισης, όπου η μπαταρία ενός smartphone θα φτάσει σε πλήρη φόρτιση σε πολύ λιγότερο χρόνο. Έτσι, οι θύρες USB Type-C μπορούν να παρέχουν έως και 100 W ισχύος, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων και φορητών υπολογιστών. Η διεπαφή που χρησιμοποιείται για τη δικτύωση υπολογιστών και τις τηλεπικοινωνίες είναι γνωστή ως Registered Jack RJ και συγκεκριμένα η θύρα RJ45 χρησιμοποιείται για Ethernet μέσω καλωδίου. Η θύρα RJ45 είναι αρθρωτή και περιέχει 8 ακίδες. Η τελευταία τεχνολογία Ethernet ονομάζεται Gigabit Ethernet και υποστηρίζει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων άνω των 10 gigabits ανά δευτερόλεπτο. Συχνά, οι θύρες RJ45 είναι εξοπλισμένες με 2 LED για ένδειξη μετάδοσης και ανίχνευσης πακέτου. Το RJ11 είναι ένας άλλος τύπος Registered Jack που χρησιμοποιείται ως διαπαφή για συνδέσεις τηλεφώνου, modem ή ADSL. Παρόλο που οι υπολογιστές σχεδόν ποτέ δεν διαθέτουν θύρα RJ11, είναι η κύρια διαπαφή σε όλα τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Οι θύρες RJ45 και RJ11 μοιάζουν, αλλά η RJ11 είναι μικρότερη και χρησιμοποιεί μια σύνδεση 6 σημείων 4 επαφών. Η eSATA είναι ένας εξωτερικός σύνδεσμος Serial AT Attachment που χρησιμοποιείται ως διαπαφή για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών μαζικής αποθήκευσης. Είναι υβριδικές θύρες ικανές να υποστηρίζουν τόσο το eSATA όσο και το USB. Ωστόσο, η θύρα eSATAP δεν είναι επισήμως αναγνωρισμένη και πρέπει να χρησιμοποιείται με την ευθύνη του χρήστη.